και η Trinity. Βασιζόμαστε στην Κύπρο σε αυτή την προσπάθεια, διαμηνεί η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι πρώτες εικόνες από το λιμάνι Λάρνακας, όπου είναι στημένο το επιχειρησιακό κέντρο της Κυπριακής Πρωτοβουλίας Αμάλθεια. Εδώ αποθηκεύεται, ελέγχεται και φορτώνεται σε πλοία η ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα. Μέλη του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας σε απόλυτη συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές συντονίζουν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι την όλη διαδικασία. Το ένα φορτηγό μετά το άλλο, φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια, εισέρχονται στο Αμερικανικό πλοίο και εκφορτώνουν τα παλέτα. Το Cape Trinity πλοίο υποστήριξης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού έχει δυνατότητα μεταφοράς 800 παλέτων ανθρωπιστικής βοήθειας. As of June 25th, almost 7,000 metric tons of humanitarian assistance has been delivered into Gaza through the humanitarian maritime corridor. Of that, nearly 1,000 metric tons have been collected for further distribution by the United Nations. Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένουν ακόμα στιβαγμένοι σε αποθηκευτικούς χώρους στις ακτές της Γάζας, λόγω του περιβάλλοντος ασφαλείας γύρω από την Αμερικανική προβλήτα, των προκλήσεων που ανακύπτουν από το συνεχιζόμενο πόλεμο, αλλά και την ανομία που επικρατεί. The looting has expanded recently beyond just those in need stopping the vehicles to try to get the assistance out, and it appears to be organized not in the sense of a large scale organization, but there is organized elements that are stopping and taking the commodities from the trucks. Οι εταίροι του Αμάλθια πάντως προσαρμόζουν συνεχώς τους σχεδιασμούς τους στα δεδομένα που δημιουργεί η πλήρως εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες πλωτή Αμερικανική προβλήτα όπου γίνεται η εκφόρτωση της βοήθειας. Τουλάχιστον δύο φορές αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της λόγω θαλασσοταραχής. Yesterday we established a demonstration of the ability and the flexibility of this maritime corridor that's been developed by being able to demonstrate that we could unload commodities here, meet the security requirements of the government of Israel, transport them to the port of Ashdod, then immediately download them and bring them into Gaza. Σε πολιτικό επίπεδο, Λευκοσία και Ουάσιγκτον διαμηνύουν ξεκάθαρο ότι παρά τις προκλήσεις δεν πρόκειται να διακόψουν τη γραμμή ζωής που η Κυπριακή Πρωτοβουλία άνοιξε προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Cyprus started this with the aim, with the goal to function as a humanitarian hub. The humanitarian corridor is a manifestation of that objective. This is what we are doing. We are trying to be helpful in terms of sending aid to the people in Gaza. That and nothing else. Not just the credibility, but the leadership that Cyprus has exerted in this corridor, I think, is really a critical part. Right? We will continue to rely on that. We, the international community, will continue to rely on the important role that Cyprus plays. Αμφότεροι ξεκαθάρισαν ότι η αμάρτια συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά τις χερσαίες διόδους. Είναι απίστευτα δύσκολο να γίνουν κατανοητές οι απειλές Νασράλα κατά της Κύπρου, ήταν το μήνυμα της πρέσβυρας των ΗΠΑ στο νησί, η οποία μαζί με τον Κωνσταντίνο